Κυρία Δημογλίδου, πρωτού περάσουμε στα άλλα θέματα για τα οποία θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Τι έχει γίνει με αυτό το μέλος των πυρήνων της Φωτιάς που είχε καταδικαστεί για 80 χρόνια, έμεινε στη φυλακή μόνο 8 και βγήκε έξω και άρχισε να μαχαιρώνει το θείο του? Δυστυχώς για αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης δεν μπορώ να σας αναφέρω εγώ κάτι. Το σίγουρο είναι ότι βρισκόταν έξω με περιοριστικούς όρους, τους οποίους όμως τηρούσε κανονικά. Αυτό ελέγχεται πάντα από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και μάλιστα παραπέμφθηκε στην ανάκριση. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό σε σχέση με τα προηγούμενα για τα οποία έχει κατηγορηθεί. Τώρα, το πώς είχε βρει τη δυνατότητα μέσω της νομοθεσίας να βρίσκεται εκτός της φυλακής, παρόλο που υπήρχαν όντως αρκετά χρόνια 80 χρόνια κάθειρξης και βγαίνει στα 8. Βρισκόταν πάντως έξω με περιοριστικούς όρους. Είχε την υποχρέωση δηλαδή εμφάνιση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, την οποία και έκανε κανονικά. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, βεβαίως τον γνωρίζουμε, εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, έχετε περάσει από το Υπουργείο Παιδείας, έχετε περάσει από πανεπιστήμιο, έχετε διδάξει σε νέους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε ότι όλο, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, όλο το θέμα της τρομοκρατίας ξεκινάει από ένα πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί συνδέονται όλοι και αποφασίζουν να γίνουν οι επαναστάτες, σε εισαγωγικά, της τρίτης γενιάς. Τρομοκράτες είναι, έτσι? Ναι, όχι απαραίτητος. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παλιότερα η συνωμοσία των πυρήνων της Φωτιάς ξεκίνησε από δύο ιδιωτικά σχολεία, μην ξεχνάμε. Ναι. Οι μαθητές ήταν οι μαθητές, ήταν τα αδέρφια τους, ήταν οι φίλες τους ή οι φίλοι τους που κάνανε τη συνωμοσία των πυρήνων της Φωτιάς. Ναι. Και ήταν από δύο πολύ καλά σχολεία της Αθήνας. Ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας. Δεν είναι εντοπισμένο μόνο σε ένα σημείο. Το ενδιαφέρον είναι πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, το κοινωνικό υπόβαθρο των δραστών. Δηλαδή, στη συνωμοσία των πυρήνων της Φωτιάς είχαμε παιδιά που ήταν στη μεσαία και ανώτερη οικονομική τάξη. Παιδιά, παιδιά. Καλά, τώρα εδώ, κύριε Συρίγο, μπαίνουν μέσα φυλακή για 80 έτη και μένουν μόνο 8. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναδείτε, να το ξαναδεί η πολιτεία, οι αρμόδιοι υπουργοί? Εδώ να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω μία υπόθεση που δεν γνωρίζω. Δηλαδή, δεν γνωρίζω υπό ποιους όρους αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, τα δικαστήρια εφαρμόζουν νόμους, άρα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο νόμος που εφήρμοσαν και πότε βγήκε. Υποψιάζομαι πότε θα βγήκε, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα. Ναι. Εμείς οφείλουμε ως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, όταν βλέπουμε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, δηλαδή κάποιος να βγαίνει από τη φυλακή ενώ έχει καταδικαστεί δύο ή τρεις φορές σε ισόβια, να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε για να μην ξαναεγκληματίσει. Αν και αντιλαμβάνομαι ότι στην παρούσα φάση εγκλημάτισε, η κατηγορία είναι ότι προέβη σε άλλου τύπου έγκλημα από το σύνηθες. Δεν ήταν το σύνηθες. Ναι. Ναι. Χρησιμοποίησα τον όρο παιδιά, διότι η συνωμοσία των πυρήνων της Φωτιάς τότε που δρούσε ήσαν παιδιά, ήσαν ανήλικοι ακόμη. Ήταν στα όρια μεταξύ 17 και 19 χρονών όταν είχαν δράσει. Και δεν είχαν να κάνουν μια τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Ως προς το κοινωνικό υπόβαθρο, λοιπόν, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε το κοινωνικό υπόβαθρο των ανθρώπων, του ανθρώπου που σκοτώθηκε και των άλλων που έχουν συλληφθεί, εφόσον βεβαιωθεί ότι σχετίζονται με τη βόμβα.